Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε παστίτσιο με το δικό μας τρόπο. Αλατίζουμε νερό που βράζει. Και ετοιμάζουμε 1 κιλό πένες βάση των οδηγιών. Κόβουμε σε φέτες 500 γραμμάρια μανιτάρια. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποίησαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Αποφλοιώνουμε και ψιλοκόβουμε 3 όριμες ντομάτες. Ψιλοκόβουμε 1 κρεμμύδι. Το τσιγαρίζουμε σε καυτό λάδι. Όταν ροδίσει προσθέτουμε 700 γραμμάρια μοσχαρίσιου κιμά. Όταν πάρουν χρώμα, σβήνουμε με 300 ml κόκκινο κρασί. Αφήνουμε για 10 λεπτά να εξατμιστεί. Προσθέτουμε τις ντομάτες. 2-3 κουταλιές κέτσαπ. Γλυκό ή καυτερό μπούκοβο. Πιπερόκαμα, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, θυμάρι, 1/4 ψιλοκομμένο μαϊντανό και μαγειρεύουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα. Διαλύουμε 120 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις σε 1,5 λίτρο κρύο γάλα. Ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά να μπήξει. Όταν είναι έτοιμη, κατεβάζουμε από τη φωτιά και ενσωματώνουμε 50 γραμμάρια βούτυρο, μοσχοκάριδο, πιπέρι, ...200 γραμμάρια κεφαλοτήρι, ένα αυγό και ένα σπράδι. Αναμειγνύουμε τις πένες με τον κιμά. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή. Πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Λαδώνουμε μεγάλο ταψί. Απλώνουμε το μείγμα. Καλύπτουμε με την μπεσαμέλ
αλήφουμε με τον Κρόκο. Και ψηνούμε στους 200 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!